Την πιο ιερή μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας αποτελεί η Παρασκευή, μέρα κορύφωσης του Θείου Δράματος με την αποκαθήλωση από το Σταυρό και την ταφή του Χριστού. Λόγω του πένθους της ημέρας, οι νοικοκυρές δεν ασχολούνται με τις δουλειές του σπιτιού, αποφεύγοντας ακόμη και το μαγείρεμα. Με λουλούδια που μαζεύουν ή αγοράζουν, οι γυναίκες πηγαίνουν στις εκκλησίες και στολίζουν τον επιτάφιο. Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται στις εκκλησίες αναπαράσταση της ταφής του Χριστού, ενώ εντός της ημέρας οι πιστοί προσκυνούν τον επιτάφιο και τα παιδιά περνούν από κάτω για να τους πιάσει η χάρη του. Το πρωί γίνεται ο στολισμός του επιταφίου. Αρχικά ψάλλονται οι μεγάλες ώρες που περιέχουν ψαλμούς, τροπάρια, αποστόλους, Ευαγγέλια και ευχές. Στη συνέχεια ψάλλεται ο εσπερινός της Μεγάλης Παρασκευής και γίνεται η αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου. Ακολούθως τοποθετείται στο ιερό κουβούκλιο ένα ύφασμα πάνω στο οποίο έχει κεντηθεί ζωγραφιστεί ο Κύριος νεκρός. Το ύφασμα αυτό λέγεται επιτάφιος. Το βράδυ ψάλλεται όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου και η υμνολογία είναι σχετική με την ταφή του Κυρίου από τους Ιωσήφ και Νικόδημο και την κάθοδο της ψυχής του στα σκοτεινά βασίλεια του Άδη. Όταν ο Κύριος απέθανε, το σώμα του μπήκε στον τάφο. Η δε ψυχή του ενωμένη με τη θεότητά του κατήλθε στον Άδη και αφού τον νίκησε, απελευθέρωσε τις ψυχές. Και την τρίτη ημέρα ενώθηκε και πάλι η ψυχή με το σώμα και το σώμα ανέστη εκ νεκρών. Έτσι νικήθηκε ο Άδης και ο θάνατος. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας ψαλώνται σε τρεις τάσεις τα λεγόμενα εγκόμια, μικρά τροπάρια, πολύ αγαπητά στο λαό, αγνώστου ποιητή. Τα πιο γνωστά: «Η ζωή εν τάφο, άξιον εστί μεγαλήλην, εγενεέ πάσε, ό γλυκή μου έαρ». Στη συνέχεια γίνεται η περιφορά του επιταφείου εκτός του ναού και στα όρια της ενορίας. Η νηστεία της ημέρας είναι αυστηρότατη και απαγορεύει ακόμα και το λάδι. Πολλοί πιστοί συνηθίζουν να πίνουν τη Μεγάλη Παρασκευή λίγο ξύδι, εις ανάμνηση αυτού που έδωσαν στον Ιησού όταν ζήτησε νερό τις τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής του. Το έθιμο απαγορεύει κάθε εργασία την ημέρα αυτή. Σε πολλές περιοχές φτιάχνουν ένα ομοίωμα του Ιούδα και μετά την περιφορά του επιταφείου το παραδίδουν στη φωτιά. Τα λουλούδια του επιταφείου μοιράζονται στους πιστούς, οι οποίοι τα φιλούν μαζί με εικόνες στα σπίτια τους. Τέλος, την ημέρα αυτή, συνηθίζεται οι πιστοί να επισκέφτονται το στάφους των νεκρών συγγενών και φίλων.